στην Αντζουλετίκη. Έγινε. Πρέπει, Σαββατοκύριακο έρχεται. Να μην ξέρουμε τι θα εμφανιστεί μπροστά μας. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, Άντζελα. Βέβαια. Τι θα εμφανιστεί. Καλέ, τελειώνει ο μήνας. Θέλω να πω πότε λέγαμε εδώ πέρα τις αιτήσεις προβλέψεις. Πότε κοντεύει να τελειώσει ο χρόνος πάλι. 30. Σαν χτες φαινότανε. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την Αφροδίτη σε αντίθεση με Δία, που δίνει κάποιες υπερβολές στις επιθυμίες μας, έτσι μια ανάγκη εξωστρέφειας. Γενικότερα, να περάσουμε έτσι, να έχουμε ευχάριστες δραστηριότητες. Όλο αυτό λοιπόν έχει μια υπερβολή. Αλλά από την άλλη έχουμε και τον Ερμή σε στάσιμη πορεία την Κυριακή. Πες, τέλος, τελειώνει. Δόξωση, τον Πανάγα, το φεύγει. Λοιπόν, τελειώνει και αυτό, αλλά γενικά όμως είναι ένα σύνθετο Σαββατοκυριακό. Και πάλι δηλαδή έχουμε, ξέρετε, είναι λίγο και μπερδέματα, λίγο και αναθεωρήσεις, οι οποίες έχουμε φτάσει στο... Είναι ο απολογισμός μας ουσιαστικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κρυούς μας, όπου η αντίθεση της Αφροδίτης με το Δία για εσάς σας ζητάει να γεφυρώσετε λίγο αυτές τις αποστάσεις και τις διαφορές που μπορεί να έχετε. Είναι περισσότερο συμβιβαστική η διάθεσή σας και να περάσετε και όμορφα με τον σύντροφό σας, με τους φίλους σας, να το διασκεδάσετε και περισσότερο απ' όλα να δείξετε την αγάπη σας. Είναι λίγο συσχετίζεται και με τις 2 Σεπτεμβρίου, γιατί πάλι τότε η Σελήνη ήταν στον τοξότη, πολύ αισιόδοξη για εσάς. Και είχαμε και την αντίθεση Ερμή-Δία. Άρα, τι μπορεί να έγινε τότε που μπορεί αυτή τη στιγμή να σας αποδώσει και σε οικονομικό επίπεδο, να το δείτε, αλλά γενικά και πώς βγάζει κάτι θετικό και προς τα εσάς και προς τους άλλους. Ταύρι μου, για εσάς θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να μείνετε στα σημαντικά και ουσιαστικά. Εδώ υπάρχει μία τάση να τα βλέπετε λίγο καχύποπτα τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι είναι αυτό που σας βγάζει, την καχυποψία. Υπάρχει έντονη διέστηση, αλλά θέλω να σας πω, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σας σώσει, αλλά σε κάποιες άλλες λόγω της στασιμότητας του Ερμή και με το Ποσειδώνα ή όψης που κάνει, μπορεί και να σας παίζει παιχνίδια και να μην είναι αυτή η αλήθεια η οποία εσείς βλέπετε. Επομένως, το αφήνετε στην άκρη, γιατί μπορεί όντως να αποδειχτεί σωστό, αλλά μπορεί και να αποδειχτεί ότι ήταν εντελώς δική σας ανασφάλεια. Δίδυμή μου, εσείς έχετε τον Άρη στο ζωδιό σας, αρχίζει και είναι πάρα πολύ ενεργός το επόμενο διάστημα. Εδώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κάνει και μία αντίθεση με τη Σελήνη στον τοξότη, που σημαίνει ότι γενικά εσείς έχετε μία ενέργεια η οποία μπορεί είτε να εκδηλωθεί σε παιχνίδια ερωτικά με τα παιδιά σας, με φίλους, έτσι να το διασκεδάσετε, είτε μπορεί να βγει ως αντιπαλότητα και θυμός. Έχετε λοιπόν λίγο το αίσθημα ότι εσείς μπορεί να είσαστε όχι μόνο υπερβολικοί, αλλά να είσαστε θυμωμένοι για άλλες αιτίες. Επομένως, κοιτάξτε να διασκεδάσετε περισσότερο και όχι να έχετε αυτή την ένταση. Καρκίνη μου, περισσότερο ανάγκη μιας αποσυμπίεσης από αγχωτικές καταστάσεις. Αφήστε λίγο έξω όλα αυτά τα οποία σας αγχώνουν, ή τη δουλειά σας, ή ό,τι άλλο τρέχει στην καθημερινότητα. Αφήστε τα για το Σαββατοκυριακό και κοιτάξτε λίγο να περάσετε όμορφα. Είπαμε με την οικογένειά σας, λίγο να καλέσετε φίλους στο σπίτι, να κάνετε την ανανέωση μέσα, αλλά περισσότερο να κάνετε ανανέωση στη δική σας την ψυχολογία. Λιοντάρια μου, πολύ ωραία εδώ. Έχετε γενικά όλες οι όψεις, μπορεί να είναι πολλές, αλλά θετικές απέναντί σας, που σας δίνει και δημιουργικότητα και πάθος για να πλησιάσετε τους άλλους, αλλά και τα σχέδιά σας. Και επίσης ένα άλλο έτσι όπλο που σας δίνεται είναι αυτή η σαγήνη, γενικά βγαίνει από μέσα σας. Αυτό που θέλω ιδιαίτερα το Σάββατο, να φυλαχτείτε από άσπονδους φίλους, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια διαμάχη, διαφωνία, το οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος κιόλας να σας χαλάσει τη διάθεση. Άρα επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας. Παρθένη μου, στάσιμος ο Ερμής επιτέλους στο ζώδιό σας. Σίγουρα δεν είναι και η πιο κινητοποιημένη περίοδος. Αυτά όλα θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα που μας έρχεται. Όμως έχετε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Εδώ λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, κάντε ένα βήμα πίσω. Δείτε λίγο τον εαυτό σας, δείτε λίγο τι πόρτες έχετε ανοίξει, τι πλάνα έχετε ανοίξει στο μυαλό σας και είναι η στιγμή για να κάνετε την καλύτερη επιλογή όλων που σας ταιριάζουν καλύτερα. Προσοχή λίγο στις σχέσεις σας, γιατί ο Ποσειδώνας λίγο μπορεί να μπερδεύει και να στέλνετε και εσείς λανθασμένα μηνύματα, αλλά να λαμβάνετε και λανθασμένα μηνύματα και να μην είναι έτσι όπως τα ακούτε ή τα πιστεύετε. Ζυγή μου, η Αφροδίτη από το δικό σας ζώδιο θα κάνει την αντίθεση με το Δία. Τι ωραία
πολύ κοινωνική και ιδιαίτερα μια πολύ ευχάριστη προσωπικότητα μπορεί να βγάζετε και διάθεση. Πράγμα που σας κάνει να ελκύεται κόσμο, σας κάνει να θέλουν να είναι κοντά σας και όλο αυτό μπορεί κιόλας μετά να εξαργυρωθεί και οικονομικά. Μπορεί επίσης να σας δώσουν κάποιες ιδέες ή να σας δώσουν κάποιες συμφωνίες, θα έλεγα, έτσι, ξέρετε, μέσα από μια συζήτηση, όπου αυτό θα το εκμεταλλευτείτε αργότερα προς όφελός σας. Σκορπιοί μου, υπάρχουν άγχοι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά παίζει κάτι πίσω στο παρασκήνιο το δικό σας. Κάπως κλείνετε πόρτες, αλλά θα έλεγα πως χρειάζεται να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Στη συνέχεια θα υπάρξουν ευκαιρίες για σχέδια με οικονομικά ωφέλη, αλλά για να μπορέσετε να το δείτε καθαρά, θα πρέπει να βγάλετε από μέσα σας, να κάνετε μια εσωτερική κάθαρση και θα το δείτε στη συνέχεια ποια από όλα αυτά σας ταιριάζουν και ποια όχι. Επίσης, μπορεί να έχετε κάποιες κρυφές σχέσεις ή να θέλετε να κρατήσετε λίγο πιο κρυφά την σχέση σας ή όπως κινείστε. Το Ξώτες μου, εδώ δικό σας ο κυβερνήτης είναι που έχει την αντίθεση με την Αφροδίτη. Επίσης, η Σελήνη θα είναι στο δικό σας το ζώδιο. Θα έλεγα ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο πολλών υπερβολών. Γενικά, μπορεί να έχετε έντονα συναισθήματα, τις δικές σας ανάγκες να βγάζετε σε προτεραιότητα. Να υπάρχουν διαμάχες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και να το κάνετε και με λίγο δραματικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο μπορείτε, κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους, ηρεμήστε λίγο, γιατί αυτό δεν θα σας βγει σε καλό και μπορεί να χαλάσετε σχέσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί σε αυτήν την φάση. Εγώ, κύριε μου, η Σελήνη θα περάσει στο δικό σας το ζώδιο την Κυριακή. Ήδη από πριν έχετε ένα έτσι δυνατό ένστικτο, το οποίο θα σας δείξει το δρόμο προς την ευημερία. Έχετε μία αυξητική τάση. Έχετε μία τάση ανόδου. Άρα λοιπόν, δείτε το μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκμεταλλευτείτε με το να βγείτε λίγο, να έρθετε κοντά σε άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα με άτομα κύρους. Επίσης εδώ θα είσαστε και δεκτικοί σε νέες προοπτικές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν και πάρα πολύ. Υδροχόοι μου, φυσικά τι άλλο ένας υδροχός μπορεί να κάνει, στραμμένοι πολύ, είσαστε προς τους φίλους σας και να θέλετε να είσαστε κοντά τους, να βγείτε, να διασκεδάσετε, να έχετε επικοινωνία. Και μάλιστα το κομμάτι της επικοινωνίας είναι το σημαντικότερο όπλο σας και θα πρέπει να επενδύσετε πάνω σε αυτό, διότι βγαίνοντας θα μάθετε πληροφορίες ή μπορεί να δώσετε τις ιδέες σας ή μπορεί να δώσετε το ενδιαφέρον σας σε κάτι και φυσικά να σας εμφανιστεί και η ευκαιρία είτε να εκπληρωθούν αυτές οι ιδέες σας και οι επιθυμίες σας, είτε να σας βοηθήσουν στη συνέχεια περισσότερο να βγάλετε χρήματα, έτσι. Και τέλος για τους ηχθείς μας, εδώ είναι ένα Σαββατοκύριακο που καλύτερα να κλείσετε τις πόρτες, αφήστε τα σημαντικά για αργότερα. Ναι, αν είσαστε σε μια πολύ ευχάριστη και καλή σχέση, να είσαστε κοντά με τον άνθρωπό σας και μόνο. Αυτό που χρειάζεστε λοιπόν το Σαββατοκύριακο είναι να δώσετε χρόνο σε εσάς και χώρο και χρόνο και απλά να ηρεμήσετε. Αυτά λοιπόν. Από μένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, Άντζελα μου.